Τι άλλο με ρώτησες για... Ονόματα. Ποια ονόματα. Ονόματα εσείς τα γράφετε. Εμένα μου ρωτάστε όνομα. Μετά θα με ρωτήσεις για τι μεταγραφές. Θα κάνω. Αυτό θα το δούμε. Γιατί στο... Πούσε να σου πω κάτι. Στο μηνυτό ο καθένας μπορεί να λέει ότι εγώ θα βάλω 10, ο άλλος λέει θα βάλω 20, ο άλλος λέει θα βάλω 200. Θα δούμε στο πραγματικό τι θα γίνει. Οπότε τώρα να μην λέμε, ας το πούμε, ιστορίες. Εδώ είμαστε και έχει διάρκεια. 22 γίνεται η Γενική Συνέλευση. Από 1 έως 4 μήνες. Δηλαδή το maximum είναι 4 μήνες να ολοκληρωθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Τι περίπου. Τα ονόματα δεν έχουν κάνει. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνετε αύξηση με το κεφάλαιο και να περιμένετε να αγοράσουν από μια μετοχή αυτή που μένουν στον Πειραιά. Όχι, θα υπάρχει, πρόσεξε με, θα υπάρχει. Είναι κάποιος που σας έχει πει ότι ναι, πρώτη προχώρα, εγώ μαζί σου και θα κάνεις και αυτό το ποσό. Υπάρχει, θα υπάρχει, δεν θα μπορεί να πάει ένας να πάρει μια μετοχή. Όχι. Θα υπάρχει ένα μίνιμουμ μετοχών το οποίο θα μπορεί να πάρει κάποιος. Αυτό όλα θα έχουν προσδιοριστεί μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Ιούνιου. Από εκεί πέρα δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, διότι ονόματα θα τα δούμε τη στιγμή που θα αρχίσει να τρέχει η αύξηση του κεφαλαίου. Όσον αφορά το μίνιμουμ θα υπάρχει ένα πλαφόν προς τα κάτω, δηλαδή πόσο θα είναι το μίνιμουμ. Ως προς το μάξιμουμ δεν θα υπάρχει πλαφόν, αλλά μετά ως προς την όταν για να οριστικοποιηθεί η αύξηση θα υπάρξει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή, όπως υπάρχει, ας πούμε, αν υπάρξει υπερκάλυψη, ξέρω εγώ, θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι έτσι και έτσι θα γίνει η κατανομή των μετοχών. Δεν θα αδικηθεί κανένας, αν έρθει βέβαια κανένας σε μας πει ότι καλύπτει το σύνολο. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένας και εγώ, μπορεί να έρθει και κάποιος άλλος. Θα δούμε τι θα γίνει. Μην προτρέχετε, προσέξτε με τι γίνεται. Μην προτρέχετε, εδώ είμαστε, τρέχουν τα γεγονότα. Θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα.